Να πούμε ότι είναι δύο διαφορετικά θέματα η κρατική χωρία και οι εισφορές προς τα κόμματα. Οι εισφορές προς τα κόμματα κυρίως αφορούν κόσμον ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να στηρίξουν κάποιον κόμμα. Ευτυχώς για εμάς δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για το αν θα προχωρήσει νομοθετικά η Βουλή να εμποδίσει με κάποιον τρόπο τις εισφορές προς τα κόμματα. Έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε ποτέ τόσο μεγάλα ποσά που να θεωρούμε ότι θα επηρεαστούμε. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι η ουσία. Αν ο Δημοκρατικός Συναγερμός παρουσιάζεται με έναν πυροτέχνημα της τελευταίας στιγμής ότι είναι πρόθυμος να πατάξει διαφθορά, εφόσον έχουμε δει στη δημοσιότητα το ότι είχε συμβεί με τις χορηγίες από τα διαβατήρια, θα πρέπει αυτή η πρόταση που εμείς θα τη στηρίξουμε να έρθει, το δηλώνω ευθέως, να συνοδεύεται με ακόμη μια πρόταση. Αν θέλουμε να είμαστε πρακτικοί και σωστοί, την πρόταση για το ασυμβίβαστο. Δεν μπορούμε να έχουμε δικηγόρους βουλευτές που νομοθετούν υπέρ των τραπεζών ή τις οποιασδήποτε νομοθετικές τράπεζες και ταυτόχρονα να παρουσιάζονται ως δικηγόροι των τραπεζών. Δεν μπορούμε να έχουμε λογιστές βουλευτές που να ψηφίζουν ό,τι έχει να κάνει με το λογιστικό τομέα και ταυτόχρονα να νομοθετούν. Αυτό το πράγμα συμβαίνει στην Κύπρο και είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που κάποιος δεν θα έπρεπε να ψηφίζει λόγω της ιδιότητάς του, της επαγγελματικής και εν τούτης ψηφίζει. Άρα λοιπόν, αν κάποιοι ευαγγελίζονται ότι θέλουν να πατάξουν τη διαφθορά, μπορεί να γίνει και εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει ήδη νομοθετικό πλαίσιο που εμποδίζει τη διαφθορά. Αυτό που δεν υπάρχει είναι πολιτική βούληση και όλοι μπορούμε να θυμηθούμε τα τελευταία παραδείγματα που έχουν βγει πορίσματα. Ναι. Τώρα θα έρθω λίγο στα δικά σας τα του ΕΛΑΜ, γιατί θέλω να το ξεκαθαρίσω, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν υπάρχουν εσάς αναρτημένα ονομαστικά οι εισφορές. Από το 16 μέχρι το 20 υπάρχουν. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει αναζήτηση στη σελίδα. Το έμαθα πριν λίγο ακριβώς που βρίσκεται, για να είμαι σωστός. Από το 20 και μετά, δηλαδή το 21, ναι. Ακόμη ο νόμος δεν μας υποχρεώνει να το πράξουμε, καθώς είναι τριετία. Και θα το πράξουμε το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό τον. Από το 16 μέχρι το 20. Από το 16 μέχρι το 20 υπάρχει ονομαστικά, ναι. Επειδή. Ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν ποσά μεγάλα. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Απλώς είναι καλύτερα να ξέρει κάποιος ο οποίος μπορεί να θέλει να κάνει τώρα, γιατί τις τελευταίες μέρες ξέρω πολύ κόσμο, απλό κόσμο, που μπήκε στη διαδικασία να μπει και να ανοίξει σε όλα τα κόμματα και να δει τις εισφορές. Μακάρι να ενδιαφέρεται ο κόσμος και να μαθαίνει. Απλώς να αναφέρω ότι η ηλεκτρική υπηρεσία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη όσον αφορά το ΕΛΑΜ. Έχει προβεί σε πολύ περισσότερους ελέγχους από τις οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Που ξέρετε σε πόσους... Μέχρι στιγμής είμαστε... Γιατί γελάτε, κυρία Παναγιώτα. Γιατί και εμείς έχουμε δεχθεί εξονυχιστικών ελεγχών. Άρα είστε και εσείς αγαπημένοι του κυρίου Μιχαηλίδη, του Γενικού. Να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό είναι επιβεβλημένο και είναι κάτι ότι πρέπει να γίνει. Εμείς πρώτοι το θέλουμε να γίνει. Ναι, κύριε Παπαγιάννη, θα έπρεπε να λέτε ελάτε. Ενώ βεβαίως και είναι. Αυτό πρέπει οριζόντια. Δηλαδή είναι σχεδόν αδύνατον ένα μικρότερο κόμμα να μπορεί να έχει μεγαλύτερη ευθύνη είτε για τη διαφθορά είτε για οτιδήποτε άλλο από τα μεγαλύτερα κόμματα. Ναι. Δεν ξέρω, επιβιώνουν τα κόμματα χωρίς τις εισφορές, με την κρατική χορηγία μόνο. Θα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Η κάθε οντότητα, ο κάθε οργανισμός, όταν έχει έναν προπολογισμό, εάν θέλει να είναι σωστός και σοβαρός, θα πρέπει να κάνει το σωστό δικό του πρόγραμμα για να μπορεί να επιβιώσει. Όσον αφορά τη δική μας περίπτωση, θεωρούμε ότι ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα να αντεπεξέλθουμε, όπως το ονομάζεται. Είμαστε, θεωρώ, πρακτικά ένα κίνημα το οποίο επιλέγει συνειδητά έναν πολύ μεγάλο ποσό αυτά που λαμβάνει να επιστρέφει πίσω στον κόσμο με διάφορους τρόπους και ενώ ανθρωπιστικούς τρόπους. Και είναι εξαιρετικά περίεργο πως τα πολλαπλάσια ποσά που παίρνουν, για παράδειγμα, τα μεγαλύτερα κόμματα δεν τους στάνουν για να διαχειριστούν. Μα γίνονται διάφορα και όλοι κάνουν, όλα τα κόμματα. Δεν κάνετε διάφορες εκδηλώσεις το ένα το άλλο. Θεωρώ ότι εμείς επιλέγουμε μια διαφορετική τακτική, είναι δικαίωμά μας. Ναι, σίγουρα. Και όμως θα ήθελα, αν μπορείτε, μία μέρα να ανοίξω τη συζήτηση για ποια είναι τα χρέη των κομμάτων και να δούμε αν υπάρχουν κόμματα που δεν έχουν χρέη. Εγώ σας λέω, υπάρχει σίγουρα το ΕΛΑΜ. Δεν γνωρίζω για τα υπόλοιπα μικρά κόμματα. Το ΕΛΑΜ, πού βρίσκεται οικονομικά? Σας λέω, δεν χρωστούσαμε ποτέ, ούτε χρωστάμε. Μάλιστα. Και έχουμε επιλέξει να πορευτούμε με αυτά που υπάρχουν διαθέσιμα και έχουμε προχωρήσει ακόμα ένα βήμα. Δεν έχουμε μείνει μόνο στη δημιουργία κομματικού στρατού όπως πράττουν κυρίως τα μεγαλύτερα κόμματα, το επαναλαμβάνω. Εμείς προτιμούμε, είναι καθημερινό φαινόμενο, να επιστρέφουν αυτά τα λεφτά σε πολύ μεγάλο ποσοστό πίσω στους πολίτες. Και αυτό δεν το λέω για να το πω δημόσια, ευτυχώς υπάρχουν πολλοί που μπορούν να το επιβιώσουν. Ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ.